Γεια σα, είμαι η Μέρη Μαθιουδάκη και είμαι ψυχολόγο στο Παιδοψυχολογικό Κέντρο του Κέντρου Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία Ιντέρνου. Σήμερα θα σα δώσω τέσσερα μικρά tips για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών τόσο των μικρότερων όσο και των μεγαλύτερων στο σχολείο. Αρχικά, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πω η στο σχολείο, είτε για το μικρό μα παιδί, είτε για τον έφηβο ή την έφηβή μα, είναι κάτι το οποίο αφορά πρώτα απ' όλα εμά του Για να μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μα να προσαρμοστεί κατά τη διάρκεια τη σχολική χρονιά, πρέπει πρώτα εμεί οι ενήλικε να μάθουμε Ποιε είναι οι ανάγκε μα, τι είναι παράδειγμα το χάρη η καθημερινότητά μα, τώρα που το παιδί θα πρέπει να ξυπνάει νωρίτερα ή θα πρέπει να κοιμάται το βράδυ νωρί. Ποιε είναι οι δυσκολίε που μπορεί να έχει αυτό, το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ω γονεί ότι πρώτα απ' όλα έχουμε την ευθύνη να διαχειριστούμε εμεί το δικό μα άγχο, ούτω ώστε το παιδί να καταφέρει να μπορεί να διαχειριστεί τι δικέ του δυσκολίε αποκλειστικά και μόνο, χωρί την παρεμβολή της δικής μας συναισθηματικής φόρτισης. Στη συνέχεια, θυμόμαστε ότι το σχολείο δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά ενθάρρυνση. Όταν τα παιδιά έχουν μπροστά τους μεγάλες μεταβάσεις, ειδικά τα πιο μικρά, τα οποία από τον Ήπιο θα πάνε π.χ. στο Δημοτικό, είναι πολύ σημαντικό να έχουν μαζί τους ενήλικες, οι οποίοι θα μπορούν να εμπιστευτούν το ρυθμό του παιδιού τους. Προσοχή όμως, Ενθάρρυνση δεν σημαίνει απαραίτητα κοπλιμέντα ή επιβράβευση. Ενθάρρυνση σημαίνει να μπορώ να στηρίξω το παιδί μου προκειμένου εκείνο να αισθανθεί ότι έχει ένα σταθερό έδαφος για να βρει και το κινητρό του αλλά και να το διατηρήσει. Έτσι προτιμούμε αντί για μπράβο σου ή τι ώρα που πήγες στο σχολείο θα σου πάρω ένα παιχνίδι που σου αρέσει. Να δώσουμε έμφαση στην προσπάθεια του παιδιού. Τα κατάφερε πάρα πολύ καλά σήμερα. Έμενε παραπάνω χρόνο από όσο περίμενα. Είμαι πολύ περήφανο ή περήφανη για σένα. Αύριο θα πάει ακόμα καλύτερα. Τρίτον, είναι πάρα πολύ σημαντικό λίγο πριν την έναρξη τη σχολική χρονιά να έχουμε εισάγει ήδη στο παιδί μα ή και στον έφηβο ή την έφηβή μα τη νέα του ρουτίνα. Μεγάλε αλλαγέ στην καθημερινότητα, ειδικά στα παιδάκια μικρότερη ηλικία τα οποία μπορούν να κάνουν τώρα τα πρωταβήματά τους στο σχολείο, θα επιφέρουν πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και άγχος. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τα προειδοποιήσουμε πριν και να συνηθίσουμε μαζί μας σιγά-σιγά με το δικό τους ρυθμό. Επίσης, μικρό extra tip, δεν ξεχνάμε ποτέ, ειδικά στα μικρότερα παιδιά νηπιακής και πρωτοσχολική ηλικίας, πριν τα αφήσουμε και τα αποχαιρετήσουμε στο σχολείο, να τους υπενθυμίσουμε ότι μόλις τελειώσουν από το σχολείο και επιστρέψουν στο σπίτι, θα είναι μαζί μας. Επίσης, δεν ξεχνάμε να τους πούμε ότι τότε θα έχουν το χρόνο να κάνουμε μαζί όσες δραστηριότητες εκείνα μπορούν να επιλέξουν. Τέλος, δεν ξεχνάμε ότι η προσαρμογή είναι κάτι το οποίο χρειάζεται το δικό του χώρο και χρόνο. Μπορεί τον πρώτο μήνα το παιδί σα να μην θέλει ούτε να διαβάσει, ούτε να συγκεντρωθεί, είναι ακόμα και να μην μπορεί. Καμιά φορά δεν είναι μόνο θέμα θέληση, είναι και θέμα του τι μπορώ. Κάθε συνήθεια, βάσει τουλάχιστον ερευνητικών δεδομένων, θέλει περίπου 21 μέρε προκειμένου να ξεκινήσει να σταθεροποιείται. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσετε χώρο και χρόνο όχι μόνο στο παιδί, αλλά και σε εσά του ίδιου. Δώστε του να καταλάβει ότι είναι η στιγμή που όλα μπορούν να συμβούν και ότι σε κάθε περίπτωση εσεί δεν θα απογοητευτείτε, αλλά θα είστε μαζί του σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, η προσαρμογή στο σχολείο είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Γιατί να μην το ζήσετε μαζί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σα και την προσοχή σα. Ελπίζω οι συμβουλέ μα να σα φάνηκαν χρήσιμε. Εμεί θα τα πούμε ξανά. Μέχρι τότε, καλή σχολική χρονιά.